Κύριε Πιάκα, θέλω λίγο με βάση τις προκατήσεις να μου πείτε αν αυτό αποτυπώνεται. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για σχέδια πτήσεων και τα σλότ. Όχι, οι σχέδια πτήσεων έχουν υποβληθεί. Έχουν βγει πρώτα. Θέλω να σταθούμε σε κάτι. Μελετώντας τα στοιχεία, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Όχι, φαντάζομαι, σίγουρα το γνωρίζετε. Είναι μετά το αεροδρόμιο της Αθήνας το αεροδρόμιο που έχει και τους περισσότερους αεροπορικούς κολοσσούς όσον αφορά την Ευρώπη τουλάχιστον. Δηλαδή για 6-7 μήνες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως είναι η Lufthansa, η Air France, η Alitalia, η British Airways πετούν. Αεροφλότ. Η Αεροφλότ πετούν, δηλαδή εθνικοί αερομεταφορείς πολλών χωρών πετούν από και προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Φαίνεται όμως ότι τα τελευταία χρόνια και κατά τη χρονιά του 2020 υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες αεροπορικές εταιρείες που μπορεί να είναι δευτερεύοντες σε κάποιες χώρες, αλλά πλήρως αναπτυσσόμενες. Κοιτάξτε, το Ηράκλειο, όχι επειδή είμαι αερομενάρης του Ηρακλείου, διαχρονικά είναι το, μετά την Αθήνα το μεγαλύτερο αεροδρόμιο και ειδικά το πρώτο τουριστικό αεροδρόμιο της χώρας. Ακόμη και από την Αθήνα, γιατί τα 16 εκατομμύρια που είπατε πριν ότι έχει η Αθήνα. Από τα 16 εκατομμύρια, τα 8-9 φεύγουν σε άλλους προορισμούς. Βεβαίως. Ενώ τα 10 που έρχονται στην Κρήτη, έρχονται στην Κρήτη, δεν πάνε για αλλού. Έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά η προσέλκυση μεγάλων αεροπορικών εταιρεών, και αυτό είναι πολύ θετικό, διότι είναι καλύτερη η ποιότητα των πελατών που ταξιδεύουν με μεγάλους κολοσσούς, όπως είναι η Lufthansa, η Air France, η British Airways, η Aeroflot, η KLM. Μάλιστα, και η Lufthansa δηλαδή, άρχισε να δρομολογεί και μεγαλύτερη χωρητικότητα σε αεροσκάφη. Ξεκίνησε από ένα δρομολόγιο από το Μόναχο, έβαλε Φραγκφούρτη δεύτερο, τώρα σκέφτεται να βάλει παραπάνω. Η British Airways το έκανε με 4 την ημέρα, τη βδομάδα, το πήγε σε 6, ίσως να τα διπλασιάσει, τώρα ζητάει τα σλότ. Και να πούμε για τους τηλεθεατές ότι δεν είναι πτήσεις ναυλωμένες, είναι πτήσεις που μπορεί κάποιος να μπει στο σύστημα της εταιρείας, να κλείσει στήριο και να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε περιοχή. Σε αυτές όλες τις εταιρείες γεμίζει η πρώτη θέση, που σημαίνει που πρώτη θέση τα τσάρτερ αεροπλάνα δεν διαθέτουν. Που σημαίνει ότι το βαλάντιο σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή έχω δει επιβάτες από British Airways να παίρνουν το ελικόπτερο από εδώ να πηγαίνουν στην Ελούντα. Άρα σημαίνει ότι ανεβαίνει με αυτόν τον τρόπο, έρχοντας μεγάλη κολοσσή, ένας Ρώσος δεν θα έρθει με μια εταιρεία τσάρτερ, θα έρθει με την Αεροφλότ. Με το δικό του αεροπλάνο. Και μάλιστα και η Αεροφλότ ακόμη ξεκίνησε με μία, έκανε 2 τη βδομάδα. Και τώρα από ό,τι ξέρω θα μπει και άλλη μια αεροπορική εταιρεία με τακτικό δρομολόγιο, όχι τακτικό δρομολόγιο, μία φορά την ημέρα από Μόσχα κατευθείαν για Ηράκλειο. Η KLM και αυτή ενδιαφέρθηκε πέρυσι, ενδιαφέρθηκε και φέτος. Με την KLM υπάρχει ένα θέμα επειδή είναι θυγατρική της Τρανσάβια και κάπου εκεί πέρα σου λέει μα μπω εγώ, θα κάνω ζημιά στην Τρανσάβια και πιθανολογώ ότι φέτος θα ξεκινήσει και η KLM απευθείας πτήσεις. Η Ιμπέρια, που είπαμε πριν για την Ισπανία. Η Ιμπέρια ξεκίνησε με την Ιμπέρια Express, μια θυγατρική της Ιμπέρια, να κάνει πτήσεις και αυτόν τον κόσμο που βλέπετε, τον βλέπετε για αυτό το λόγο. Ενδεχομένως, να προκαλέσω τώρα λίγο και τους τουριστικούς παράγοντες, αντί να παρακαλούμε κάποιες εταιρείες να τις χρηματοδοτήσουμε για να μας φέρουν κόσμο από εκεί που έχουμε κόσμο, ας κάνουμε μια επικοινωνία με την Ιμπέρια, η οποία μπορεί να μας φέρει και από τη Λατινική Αμερική, αντί να πηγαίνουμε εμείς, κύριε Χαλκετάκη, στη Λατινική Αμερική, να μας έρχονται οι Λατίνοι εδώ, γιατί εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε εκεί. Καλό είναι να τις δούμε εδώ πέρα. Μάλλον, κύριε Χαλκετάκη, ζηλεύουν που δεν έχουν πάει. Έχω ένα χαρτί που ουσιαστικά είναι slots, κύριε Πλιάκα, όσον αφορά τη λεγόμενη Big Week. Ποια είναι η Big Week, ποια είναι η μεγάλη εβδομάδα του ελληνικού τουρισμού? Είναι από τις 27 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Είναι εκεί που λέμε το απόλυτο peak, το απόγειο της κίνησης. Θα σας αποκαλύψουμε λοιπόν για πρώτη φορά τι ακριβώς θα συμβεί, και είναι αυτός εδώ ο πίνακας, τι ακριβώς θα συμβεί, είναι αυτός εδώ που βάζω μισό λεπτό, εδώ αυτός, με τα πολλά χρώματα, τι θα συμβεί με βάση τα σχέδια πτήσεων τη λεγόμενη Big Week, τη μεγάλη εβδομάδα όχι του Πάσχα, αλλά τη μεγάλη εβδομάδα του κριτικού τουρισμού, εκεί που όλα είναι στο κόκκινο, τι θα συμβεί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Δεν υπάρχει θέση σχεδόν ούτε για δείγμα, κύριε Πλιάκα. Βοηθήστε λίγο τους τηλεθεατές να κατανοήσουν τι είναι αυτό που βλέπουν. Το πράσινο τετραγωνάκι σημαίνει υπάρχει ακόμη διαθεσιμότητα χρόνου για να έρθει κάποιο αεροπλάνο. Όπου είναι κίτρινο υπάρχει μόνο μία θέση ή δύο. Το κόκκινο σημαίνει ότι εκείνη την ώρα δεν μπορεί να έρθει κανένα άλλο αεροπλάνο, γιατί έχει καλυφθεί πλήρως η χωρητικότητα του αεροδρομίου Ηρακλείου. Άρα το κόκκινο και κίτρινο που βλέπουμε είναι οριακά,
Από ό,τι μέτρησα και εγώ, φτάνουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 212 αφίξεις, ενώ μέχρι στιγμής το πικ που έχουμε υποστεί μέχρι στιγμής είναι γύρω στις 176-180. Δηλαδή μιλάμε για 212 αεροσκάφη που θα προσγειωθούν. Είναι τα λεγόμενα σλότ. Μπορεί να μην γίνουν κάποια. Ή μπορεί να προσταθούν και κάποια άλλα. Εντάξει, νομίζω ότι κύριε Βλατάκη, στο λεγόμενη Big Wing δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές να μειωθούν, επειδή το έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν. Όταν μειώνονται, κύριε Δασκαλάκη, μειώνονται σειρά πτήσεων. Δηλαδή, υπάρχει πάντως ζήτηση. Βλέπουν τη ζήτηση και λένε αφήνουμε, μικραίνουμε το αεροπλάνο, αφήνουμε, μεγαλώνουμε το αεροπλάνο, αφήνουμε μία σειρά από πτήσεις. Αυτό γίνεται. Δείχνει την τάση βέβαια, ομολογουμένως, αλλά μπορεί να αλλάξει αυτό. Όπως ένα σημαντικό είναι ότι έχουν ζητήσει φέτος πτήσεις από Καζακστάν, που πρέπει να είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά, την οποία δεν είχαμε πριν 2-3 χρόνια, γιατί είναι πλούσια αγορά, και ψάχνουν να βρουν και αυτοί σλότς, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με τη ρώσικη αγορά και καλά κάνουν και κάνουν τα early booking που λέτε τώρα οι Ρώσοι. Αυτό θα έπρεπε κάποια στιγμή να το κάνουν και στα σλότς. Γιατί οι Ρώσοι περιμένουν τον Απρίλιο και τον Μάη να βρουν κανένα σλότ. Και τρέχουν σαν τους παλαβούς τότε και δεν βρίσκουν. Διότι όλα αυτά έχουν κλειστεί από το συνέδριο το παγκόσμιο που έχει γίνει 20 Νοεμβρίου στην Αυστραλία, που μαζεύονται όλα τα αεροδρόμια, όλες οι αεροπορικές του κόσμου, και εκεί γίνεται και μια διαπραγμάτευση. Δώσε μου, δώσε μου, γιατί τώρα αν θα δείτε εκεί έχουν μείνει οι μόνες ώρες κενές, είναι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Επειδή στα περισσότερα κράτη το βράδυ δεν πετάνε τα αεροπλάνα. Αυτές είναι οι ώρες αυτή τη στιγμή. Το peak week που δεν έχουν καλυφθεί 20, ακόμα. Που δεν έχουν καλυφθεί ακόμα. Ίσως να μείνουν κανένα δύο κενά σε κάποιες άλλες, αλλά αυτή είναι η σατανοβδομάδα που λέγαμε στον Αφρικό. Όσον βάλι. Αφορά το χειμώνα, τη χειμερινή περίοδο, γνωρίζω ότι ήδη δρομολογούνται κάποιες πτήσεις με την Cyprus Airways προς το Ηράκλειο μέσα στο χειμώνα. Το διάβασα πρόσφατα σε ένα Cyprus. Έχει δύο πτήσεις τη βδομάδα απευθείας από Ηράκλειο για Λάρνακα. Αυτές τις συνεχίζει όλη τη σεζόν τη χειμερινή. Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα το οποίο το βάζω στο θέμα της έλλειψης αεροσκαφών και θέσεων. Αυτό είναι και σημαντικό, γιατί είπε κάτι ο κύριος Βλατάκης, έχει απόλυτο δίκιο, η Κρήτη συνδέεται μόνο με αεροπλάνο. Έτσι.